Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Προέδρου της Εστίας Νέας Σμύρνης και των μελών, των άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζουμε σήμερα στην αίθουσα τελετών της Εστίας Νέας Σμύρνης. Από όλους ζητάμε συγγνώμη, διότι η θερμοκρασία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι σε μια αίθουσα που θα καθίσουμε λίγη ώρα. Αλλά είχαμε ένα ατύχημα και οι κύριοι που επρόκειτο να έρθουν να διορθώσουν την ατυχία αυτή, δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έρθουν. Η Εστία Νέας Σμύρνης είναι κυβωτός ιστορικής μνήμης όλων των μικρασιατικών πατρίδων. Πολιτιστικό ίδρυμα που λειτουργεί σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο και υλοποιεί δράσεις στους τομείς μνήμης, μόρφωσης και ψυχαγωγίας. Είναι καρπός εμπνευσμένης ιδιωτικής πρωτοβουλίας του αειμνήστου Πάνου Χαλδέζου. Την ιδιωτερότητα του χαρακτήρα της Εστίας συνθέτουν αρκετοί παράγοντες, όπως το πολύτιμο υλικό των συλλογών, των μουσείων και της βιβλιοθήκης, η οικειότητα της ατμόσφαιρας που καλλιεργεί, το έμπρος της πολιτιστικής της εμβέλειας με τις διάφορες εκδηλώσεις, η συμβολή της στην παραγωγή επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου, γενικά εθνικής αυτογνωσίας. Οι άνθρωποι της Εστίας προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε, κυρίως τα παιδιά των σχολείων, την ιστορική μας ταυτότητα και την ιστορική μας αυτοσυνειδησία. Έξω από την πόρτα κάθε μουσείου υπάρχει η επιγραφή και έστω η ενθύμηση των μεταγενεστέρων. Με αφορμή αυτήν ακριβώς την πρόταση, σκεφτήκαμε ότι ίσως η καλύτερη υπενθύμηση του ότι κάποτε οι Έλληνες και κυρίως οι Ελληνίδες έφτιαχναν, δημιουργούσαν αριστουργήματα πνευματικά αλλά και καλλιτεχνικά, θα ήταν μια έκθεση με θέμα γυναικών ποίηματα, πονήματα, όπου τα παιδιά θα έβλεπαν τι αριστουργήματα έφτιαξαν οι γιαγιάδες, προγιαγιάδες, μητέρες τους, με τα άξια χέρια τους. Απευθυνθήκαμε σε όλα τα γύρω σχολεία που έχουν εύκολη πρόσβαση προς εμάς. Απευθυνθήκαμε προς την κυρία Καμιλάκη, την πρόεδρο του Λαογραφικού της Ακαδημίας Αθηνών, την οποία έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε απόψε κοντά μας. Και εκείνη μας είπε ότι θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα αυτό το οποίο είχαμε ήδη σκεφτεί. Απευθυνθήκαμε όμως και σε όλους τους φίλους και στην αγάπη σας και εσείς απλόχερα φέρατε ό,τι έκρυβε ο θησαυρός της καρδιάς σας. Όλα τα εκθέματα, όπως θα δείτε, αποτελούν δείγματα γυναικείας ευαισθησίας αλλά και ισχυρής θελήσεως. Όταν θέλει να δημιουργήσει μία γυναίκα, μπορεί. Παράδειγμα, σας φέρνω μία σημερινή εκθέτρια, η οποία είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, γιατρός, με υπεύθυνη θέση στον Ευαγγελισμό και έχοντας τέσσερα παιδιά, πήρε ντοκτορά ιατρικής. Ένα τροχαίο ατύχημα την καθήλωσε για 4 χρόνια στο κρεβάτι. Το χρόνο αυτόν τον αξιοποίησε με το να παίρνει μαθήματα γεωγραφίας στο σπίτι, ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι ακόμη. Σε λίγο θα κατεβούμε και θα δείτε ακριβώς αυτά τα γυναικών πονήματα. Δεν είναι μόνο κεντήματα. Είναι και έργα ζωγραφικής, ιδίως φαγιού, είναι ακόμη και κεραμικά. Πριν προχωρήσω εγώ, θα παρακαλούσα την κυρία Παπά, η οποία είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου του Βαρνάβα,
να μας πει, μας απευθύνει ένα χαιρετισμό, γιατί εκτός από τα δικά μας πονήματα, έχουμε και πονήματα άλλων γυναικών, που είναι και αυτά φτιαγμένα με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη, είναι ψωμιά και ό,τι άλλο ψωμοειδές υπάρχει στην ελληνική λαογραφία. Είτε αυτό είναι για τα Χριστούγεννα, είτε είναι για το Πάσχα, είτε είναι για λατρευτικούς σκοπούς. Κυρία Παπά, σας ακούω. Κύριοι και κυρίες, καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην εστία της Νέας Σμύρνης και ιδιαίτερα στην πρόεδρο, κυρία Θέμη Παπαδοπούλου, για την πρόσκληση. Δεν είμαι εγώ πρόεδρος, ο πρόεδρος είναι ο κύριος Καλογείτονας. Ο κύριος Καλογείτονας και στην κυρία Παπαδοπούλου για την πρόσκληση συνεργασία στην έκθεση με τίτλο «Γυναικών πονήματα». Να καλωσορίσουμε την Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνησης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας την κυρία Καμιλάκη. Να πάω κοντά. Είμαι και λαχανιασμένη, αργήσαμε λίγο. Την Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνησης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, την κυρία Καμιλάκη, που βρίσκεται πάντα δίπλα μας, όπως δίπλα μας και βρισκόμαστε και εμείς και όπως όποτε μας έχει ζητηθεί από το Κέντρο Λαογραφίας. Να καλωσορίσουμε τη Διευθύντρια του Μουσείου Μπουζιάννη και της Πινακοθήκης Βουγιαζόγλου, κυρία Ελένη Κυπρέου, όπου με χαρά θα ακούσουμε το θέμα που θα μας αναπτύξει το ψωμί της στην τέχνη. Στη συνείδηση των ανθρώπων, το ψωμί έχει πια πάντα μια ξεχωριστή θέση. Ίσως λόγω της επίμοκτης διαδικασίας για την παραγωγή του σιταριού από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή και το άλασμα, τη θρεπτική του αξία και τη μεγάλη κατανάλωση σε όλες τις στοιχές της ανθρώπινης ζωής. Η θέση του ενισχύεται από την ορθόδοξη εκκλησία, καθώς και μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το όπως το ψωμί μετατρέπεται στο σώμα του Χριστού, προσφέρεται από τους πιστούς ως προσφορά, πρόσφορο στην Εκκλησία και ζητείται με τον τρόπο αυτό η ευλογία του Θεού και συγχώρεση σε μνημόσυνα για νεκρούς, σε μνημόσυνες διαδεήσεις. Το ψωμί αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας κάθε περιοχής. Η διαδικασία της σποράς και του ζυμώματος μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία για την κάθε εποχή. Η διαδρομή του ψωμιού στον χρόνο είναι εντυπωσιακή και ο καθένας μπορεί να μάθει πολλά μέσα από αυτή για ένα τόπο. Το ψωμί έχει πολλές συμβολικές σημασίες και γι' αυτό παρασκευάζονται πολλά είδη ψωμιού στον κύκλο του χρόνου, σε γιορτές όπως ψωμιά Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Σαρακοστής, Πάσχα, Πρωτομαγιάς, σε ποικίλες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής όπως είναι η αρχή και το τέλος των αναπληκτικών δραστηριοτήτων, του θερισμού, της σποράς και άλλα. Και στον κύκλο της ζωής, ψωμί για τη γέννηση, το πρώτο δότη, το περπάτημα, τη βάφτιση, τον αραβόνα, το γάμο, το θάνατο. Ψωμί για δώρα, για τον αποχαιρετισμό. Ακόμα ψωμί για τη χαρά, για τη γιορτή, για το τάμα, την αγάπη. Το ψωμί που συμβολίζει την ίδια τη ζωή με το ζύμωμα της κουλούρας του τραπεζιού του γάμου και της κουλούρας της νύφησης του γαμπρού. Μια διαδικασία που συνοδεύεται από πολλές ετοιμικές ενέργειες, προλήψεις και άλλα. Είναι κουλούρες περίτυχνες, πλουμιστές, φορτισμένες με στολίδια και σύμβολα, άνθη, φύλλα, δέντρων, απελιός και ελιάς, ρόδια, κατούς, πουλιά και άλλα. Η συλλογή του Ευρωπαϊκού Μουσείου Άρτου αρτυπεί 3.000 εκθέματα, που συνεχώς αυξάνονται. Τα ψωμιά καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια, καθώς και 40 χώρες του εξωτερικού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή παραδοσιακού, θρησκευτικού και κεντρικού άρτου στην Ελλάδα και ίσως του εξωτερικού. Μέρος της συλλογής του κάθε χρόνο ταξιδεύει με χαρακτηριστικό τίτλο «Οι δρόμοι του ψωμιού», εντός και εκτός Ελλάδας. Σας καλούμε λοιπόν να επισκεφτείτε το μουσείο μας, μάλλον τα δύο μουσεία μας, το Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου και το Διαδραστικό Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο, στο Βαρνάβα και την Μαραθώνα. Δύο μουσεία που βασίζονται στον εθελοντισμό και με προσφορά στον πολιτισμό, στο περιβάλλον, τον ίδιο τον άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, είναι γνωστόν ότι η ιδιομορφία του κάθε τόπου που γεννιέται και ζει κανείς διαμορφώνει το άτομο. Είναι αδύνατο λοιπόν να έχει γεννηθεί κανείς στην τζαγκαράδα του Πηλίου και να μην έχει πάρει κάτι από την ομορφιά του τοπίου, τη δροσιά της φύσης γύρω και τη δύναμη του μυαλού του κένταυρου χείρονα. Κυρία Καμιλάκη, έχετε συγκεντρώσει στο άτομό σας ό,τι πιο ωραίο και πιο δυνατό γινόταν αφού γεννηθήκατε στην τζακαράδα. Αυτό σίγουρα, αλλά μη λέτε άλλα γιατί θα τους απογοητεύσω. Φοιτήσατε με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πήρατε ντοκτορά. Κατόπιν συνεχίσατε τις σπουδές σας στο Αμβούργο. Παντρευτήκατε με τον ερευνητή κύριο Καμιλάκη. Είστε μητέρα δύο παιδιών και μια ωραιότατη φωτογραφία στολίζει το γραφείο σας τελευταία με τον εγγονό σας. Από το 1994 είστε εκλεγμένη διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Διδάξατε επί χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Έχετε οργανώσει σειρά από μεγάλα συνέδρια. Έχετε πραγματοποιήσει 145 επιστημονικές ανακοινώσεις. Καθιερώσατε σειρά εκδόσεων, προγράμματα ευρωπαϊκά και εθνικά. Είσαστε πρόεδρος του Μουσείου Παιδικής Τέχνης της Εταιρείας Λαογραφίας Θεσσαλών της Αθήνας, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, ακόμα και μέλος του Verein für Volkskunde της Βιέννης. Συμβάλλαστε στη δημιουργία 5 μεγάλων εκθέσεων. Είχατε την επιμέλεια 10 εκδόσεων, πάμπολα δημοσιεύματα και αμέτρητα άρθρα. Κυρία Καμιλάκη, σας θαυμάζουμε και σας συγχαίρουμε, γιατί τον αγώνα των καλών αγωνίζεστε, μη φιδωμένη χρόνου και κόπου. Σας ευχαριστούμε, διότι μέσα στις τόσες ασχολίες σκύψατε επάνω στα προβλήματα της εστίας μας και θελήσατε να μας μιλήσετε απόψε εδώ με θέμα λαϊκός πολιτισμός και ανάπτυξη. Κυρία Καμιλάκη, το βήμα είναι δικό σας. Δεν μπορώ και να κοκκινήσω τέτοια ώρα, δεν με βλέπετε έτσι κι αλλιώς πολύ καλά. Κύριε Πρόεδρε της Εστίας Νέας Μύρνης, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε αντιδραπτικά μέλη της Εστίας Νέας Μύρνης, κυρία Παπά, αγαπητοί Μανιατάκηδες, πώς λέγονται τώρα, είστε προϊστάμενοι, πρόεδρος και η κυρία Μανιατάκη, αντιπρόεδρος του Μανιατακίου Ιδρύματος. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι όταν λέει κανείς, διαβάζει κανείς το βιογραφικό, που δυστυχώς είναι και στο ίντερνετ, οπότε δεν μπορεί να το κρύψει κανείς, έρχεται μπροστά στα χρόνια που πέρασαν και θυμάται την ηλικία του. Για να κάνει κανείς τόσα πολλά σημαίνει ότι έχει περάσει αρκετά χρόνια και εγώ είμαι μάλλον κοντά στην έξοδο από την υπηρεσία, την οποία Ακαδημία υπηρετώ 40 χρόνια. Διάλεξα ένα πολύ, έτσι, ίσως θέμα που θα σας κέντρισε το ενδιαφέρον, λαϊκός πολιτισμός και ανάπτυξη. Πώς μπορεί δηλαδή ο λαϊκός πολιτισμός να είναι μοχλός ανάπτυξης, ένας πολιτισμός που συνήθως θεωρούμε ότι είναι ξεπερασμένος και κάθε φορά που σκεφτόμαστε ότι ασχολούμαστε με τον λαϊκό πολιτισμό πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σκέψεις οι οποίες μάλλον μας πάνε προς το παρελθόν, άρα προς τη συντήρηση. Θα προσπαθήσω να σας πω ότι αυτό δεν ισχύει και δεν ισχύει όχι επειδή εγώ ως ασχολούμενη με ένα θέμα τόσα χρόνια είναι φυσικό και να το θεωρώ σημαντικό και μάλιστα που βοηθάει στην πρόοδο, αλλά επειδή πραγματικά έτσι είναι και έτσι πρέπει να το δούμε από εδώ και πέρα, μια και είναι ένας πολιτισμός, ο λαϊκός πολιτισμός που τον αμφισβητήσαμε αρκετά και είναι καιρός πια να σκεφτούμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε, όχι να ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά τουλάχιστον να συμβάλλει ώστε ένα μέρος της κρίσης να ξεπεραστεί. Αν είναι αυτό δυνατό, γιατί η κρίση αυτή φαίνεται ότι έχει πολλές όψεις και πολλά πόδια.
Στην ιστορία του πολιτισμού μέχρι τον 20ο αιώνα, οι μεγάλες τομές, όπως γνωρίζετε, κοινωνικές και τεχνολογικές, υπήρξαν πολλές και σημαντικές, αλλά τα αποτελέσματά τους ενσωματώθηκαν αργά στους πολιτισμούς των λαών, ανάλογα με τις δυνατότητες που διέθεταν οι παραδοσιακές κοινωνίες, να αφομοιώνουν και να ενσωματώνουν νέα στοιχεία σε επίπεδο δομών, θεσμών, αλλά και τεχνολογίας. Οι εκρηκτικές αλλαγές που έφερε η τεχνολογία στον 20ο αιώνα, ιδιαίτερα στον τομέα της επικοινωνίας και μετάδοσης της γνώσης, βρήκαν τους μηχανισμούς των παραδοσιακών μας κοινωνιών ανέτοιμους και αδύναμους να υποδεχθούν και να αφομοιώσουν με αποτέλεσμα να αφομοιώσουν τις νέες γνώσεις και τις συνέπειές τους στην καθημερινότητα των πληθυσμών, με αποτέλεσμα αξίες και αρχές που ίσχυαν χιλιετίες και οδήγησαν τα βήματα της ανθρωπότητας μέχρι πρόσφατα να υποχωρήσουν και να ισοπεδωθούν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ο όγκος της πληροφορίας που αφορά τις ανθρώπινες δραστηριότητες και προσδιορίζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο είναι δυσβάστακτος πλέον, θα το έχετε διαπιστώσει, και η διαχείρισή του συχνά ανέφικτη. Μόνο μία περιήγηση στο διαδίκτυο αρκεί να μας πείσει ότι είναι αδύνατο μέσα στο μυαλό μας να χωρέσουν όλα αυτά. Άρα είναι ένα θέμα, ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έτσι δεν φαίνεται παράξενο που πληθυσμοί ακόμα και με υψηλό πολιτιστικό επίπεδο και περισσότερες κατά τεκμήριο αφομοιωτικές δυνατότητες δεν μπορούν να διαχειριστούν τη γνώση και τις συνέπειές της στη ζωή τους και αδυνατούν να ενσωματώσουν στον πολιτισμό τους τα νέα στοιχεία. Αυτό ισχύει για μεγαλύτερο βαθμό για τους πληθυσμούς, λαούς με λιγότερες δυνατότητες και οικονομικές και πληθυσμιακές, όπως είμαστε εμείς, και αντιστάσεις οι οποίοι οι λαοί κατά ανάγκη υιοθετούν νέα, αλότρια, σε εισαγωγικά όπως θα έλεγε ο Σεφέρης, πολιτιστικά στοιχεία, ισοπεδώνοντας και εν πολλοίς εξαφανίζοντας τις δικές τους παραδοσιακές δομές. Θα μου πείτε τι λέει, αυτό αν το ψάξετε λίγο θα δείτε ότι αυτό ισχύει σχεδόν σε όλα τα θέματα του λαϊκού μας, του πολιτισμού μας, του νεότερου πολιτισμού. Η παράδοση από την άλλη πλευρά, όπως είναι γνωστό, περιλαμβάνει ό,τι παραδίδεται από γενιά σε γενιά και ενσωματώνεται στην κοινωνική μνήμη μέσω διαφόρων μηχανισμών κοινωνικοποίησης, δηλαδή μέσω της παιδείας, της ψυχαγωγίας, της εν γέννη δημοσιοποίησης, μέσω της κοινωνικής ένταξης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο χώρο, μέσα από διαχρονικές βιωματικές διαδικασίες. Δεν πρόκειται λοιπόν, όπως συχνά έχει χαρακτηριστεί, για μια ρομαντική επιστροφή στο παρελθόν, το οποίο συχνά αναλογιζόμαστε με νοσταλγία. Όταν λέμε παράδοση, συνήθως πάμε προς το παρελθόν. Δεν είναι όμως αυτό. Πρόκειται για ένα ζωντανό οργανισμό, ο οποίος εμπλουτίζεται αργά αλλά σταθερά από την τεχνολογία και τον πολιτισμό των ξεχωριστών ατόμων, τον ανώτερο, όπως λέμε οι ερευνητές, αφομοιώνοντας ό,τι είναι απαραίτητο. Βεβαίως, ό,τι ενσωματώνεται στον παραδοσιακό πολιτισμό δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό ή το καλύτερο. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος δέχεται και τα καλά και τα άσχημα. Το βέβαιο είναι ότι η αρχή αλλά σταθερή διαδικασία ένταξης εξωτερικών επιρροών στον παραδοσιακό πολιτισμό εξασφάλιζε κατά το παρελθόν τη μακρά συνέχεια σε μικρότερες χωρικές ενότητες και την κοινότητα θεμελιακών γνωρισμάτων που αντανακλούν την υποταγή στη φύση και τον περιορισμό στο αναγκαίο και το απαραίτητο. Αναγκαίο, απαραίτητο, σεβασμό στη φύση, αυτά ήταν κύρια χαρακτηριστικά του παραδοσιακού πολιτισμού. Οι καινοτομίες και οι επιρροές αφομοιώνονταν σε μια βαθιά ριζωμένη και καταξιωμένη σε ιστορικογεωγραφικά πλαίσια πολιτισμική ενότητα και οι εκδηλώσεις της ζωής αποκτούσαν και διατηρούσαν για καιρό ευδιάκριτη πολιτισμική ταυτότητα. Αυτή η συνέχεια, το έχετε ακούσει, η συνέχεια, η συνέχεια του λαϊκού πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, η συνέχεια λοιπόν υπήρξε με τη διάχυση της πληροφορίας, πέρα από τα συμβατικά σύνορα. Το μεγαλύτερο θύμα της παγκοσμιοποίησης, σιωπηρά στην αρχή και εμφανέστερα αντιληπτό, όταν οι παραδοσιακές δομές αποδιοργανώθηκαν και οι προσπάθειες επιστροφής έλαβαν χαρακτήρα νοσταλγίας
και ρομαντικής επιστροφής στη χαμένη αθωότητα της παραδοσιακής ζωής. Πολλές φορές θα έχετε ακούσει τι ωραία που ήταν παλιά, τι ωραία που ήταν όλα ρομαντικά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων στον κορμό των παραδοσιακών πληθυσμών και η προβολή όσων στοιχείων προωθούν πανανθρώπινες, διαχρονικές, παραδοσιακές αξίες, ενδεχομένως, με τον καιρό, θα φέρουν την ισορροπία η οποία έχει κλονιστεί κάτω από το καταιγιστικό βάρος των ετερόκλητων, αλότριων πολιτιστικών αγαθών που συνοστίζονται με την ευκολία της επικοινωνίας, το ίντερνετ, η τηλεόραση, τα μέσα γενικώς, πάνω στο παραδοσιακό υπόβαθρο των πολιτισμών. Αυτό σημαίνει ότι και η σχέση μας με την παράδοση νομιμοποιείται και καταξιώνεται μέσα από μια σοβαρή συζήτηση και μελέτη για την αξία της, για το παρόν και το μέλλον κάθε τόπου. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε όλοι μας, με ειλικρίνεια όμως, και όχι μόνο με κάποιες έτσι, ρομαντικές ιδέες, τι καλά που ήταν παλιά, τι ωραία που ζούσαν οι παλιότεροι, ούτε ωραία ζούσαν, ούτε όλα ήταν καλά. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία δυστυχώς θα έπρεπε να κρατήσουμε, αλλά δεν τα κρατήσαμε. Με αυτά τα δεδομένα προκύπτουν αδυναμίες δημιουργία συγκεκριμένης ταυτότητας στους σύγχρονους πολιτισμούς, στους οποίους τα κύρια χαρακτηριστικά διαμορφώνονται από την επικράτηση των ισχυρότερων στοιχείων. Δεν έχουμε, μιλάμε για ταυτότητα. Με αυτό το σκεπτικό για την αξία της παράδοσης και συνακόλουθα του λαϊκού πολιτισμού, το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών την τελευταία δεκαετία, αξιοποιώντας τα εργαλεία που η σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της πληροφορίας προσφέρει, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασίας σε εθνικό κυρίως, αλλά και διεθνές επίπεδο, προκειμένου να υποστηρίξει στο μέτρο του δυνατού τις αξίες που αποτέλεσαν τη σπονδυλική στήλη του παραδοσιακού πολιτισμού μας. Ψηφιοποίησε λοιπόν το σύνολο σχεδόν του αρχιακού του υλικού, περίπου 1 εκατομμύριο τεκμήρια. Το λέω αυτό για να έχετε και μία πληροφόρηση για το τι κάνουμε εμείς και θα πούμε παρακάτω τι γίνεται. Δημιούργησε την υποδομή για τη συνέχιση της ψηφιακής καταγραφής στο μέλλον και μέσω του δικτυακού του κόμβου, το site που λέτε, το στα ελληνικά, συνδέεται με τους ομοειδείς φορείς, ερευνητικά ιδρύματα, πολιτιστικούς, εθνοτοπικούς συλλόγους, τα σωματεία όπως εσείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ενδιαφέρονται για την διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των λαών ως το φυσικό και στερεό υπόβαθρο για την πραγματική παγκοσμιοποίηση των πανανθρώπινων αξιών. Το ίδιο σκεπτικό προωθεί εμπράκτως με προγράμματα, λειτουργία μονοθεματικών μουσείων, βοηθάμε πάντα τα μουσεία, όπως ανέφερε η κυρία Παπά, που έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα και έχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα μέσα από αυτό το θέμα, την πραγματοποίηση συνεδρίων, εκθέσεων και ούτω καθεξής. Θα μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα από την σελίδα του κέντρου, kendrolographias.gr, που είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθετε ό,τι κάνουμε και ό,τι μπορεί να σας αφορά. Η παράδοση και ιδιαίτερα η λαϊκή παράδοση είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει γενιές νεοελλήνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και εξής. Το γεγονός ότι όταν αναφερόμαστε στο λαϊκό πολιτισμό είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια σειρά από διευκρινήσεις και αποκαταστάσεις για το τι είναι παράδοση και ποια είναι η σχέση της με τη συντήρηση, είναι χαρακτηριστικό της σημασίας που της αποδίδεται. Υπήρξαν μάλιστα περίοδοι στην πρόσφατη ιστορία μας, κατά τις οποίες ο παραδοσιακός ή λαϊκός πολιτισμός σήμαινε παραμονή σε ένα μουσιακό τρόπο ζωής που δεν εξελίσσεται και αντιστρατεύεται στην πρόοδο. Μην πείτε ότι δεν το ξέρετε, όλοι γνωρίζουμε ότι όταν μιλούσαμε για λαϊκό πολιτισμό, αυτά παλιά, οι γιαγιάδες, για τις γιαγιάδες μας ήταν, τι τα θες αυτά, αυτά είναι θέματα που έχουν ξεπεραστεί. Σήμερα, τουλάχιστον σε επίπεδο θεωρητικής προσέγγισης, ο λαϊκός πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως μέρος της νεότερης πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Είναι γνωστό επίσης ότι η επιστήμη που μελετά και ερευνά τον λαϊκό πολιτισμό ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου αιώνα από τη μελέτη των επιβιωμάτων,
ως μνημείων δηλαδή της αρχαιότητος ζώντων παρά το ελληνικό λαό και από, από τις αρχές του αιώνα μας μέχρι σήμερα πέρασε στη μελέτη και της σύγχρονης καθημερινής ζωής που συγκροτεί το πρόσωπο του νέου ελληνισμού. Προσπάθειες να αξιολογηθεί η παραδοσιακή κληρονομιά ως υλική, αρχιτεκτονική, τεχνολογία, χειροτεχνία ή εθιμική, γιορτές, δρόμενα, λαϊκή διήγηση κλπ. Έχουν γίνει επανειλημμένα. Υπενθυμίζω το έτος της παράδοσης, το 1979, γνωστό σε όλους τους εκπαιδευτικούς, το έτος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, το 1975, αλλά αυτά όλα έμειναν ως έτη. Έτη, το τάδε έτος, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Στον χώρο της Ευρώπης, οι προσπάθειες για διάσωση και διατήρηση στοιχείων από την αρχιτεκτονική, τουλάχιστον κληρονομιά, είχαν περισσότερο θετικά αποτελέσματα. Στον ελληνικό χώρο, όπου η διατήρηση των υποαξιοποίηση κτηρίων και κυρίως της γης, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα και σε κεντρικούς χώρους, ήταν ιδιαίτερα επιτακτική, έγιναν δυστυχώς πολλές παραβιάσεις ακόμα και των στοιχειωδών κανόνων αισθητικής. Μόλις τα τελευταία χρόνια και μετά από επίμονους αγώνες των ειδικών, έχει αρχίσει συνειδητή προσπάθεια από ευαισθητοποιημένους πολίτες, αλλά και το κράτος, να δοθεί προτεραιότητα στο παραδοσιακό, δηλαδή το ιστορικό παρελθόν, που συνήθως συμβαδίζει, και αυτό δεν είναι τυχαίο, με την αισθητική. Τα παλιότερα χρόνια, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όλα αυτά ήταν σαν θέματα που έπρεπε να τα αφήσουμε στην άκρη. Το ερώτημα, η παράδοση που μας αφορά εδώ, όπως αυτή έχει καταγραφεί και αποτυπωθεί στα μουσεία, όπως ζει ακόμα στη ραγισμένη συλλογική μνήμη του λαού και όπως διονύζεται μέσα από τις γενιές, αν αυτή η παράδοση μπορεί να δώσει λύσεις σε διλήμματα και να οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις για το μέλλον, εξακολουθεί να είναι ένα ερώτημα. Οι γνώσεις μας από την παράδοση μπορούν να μας δώσουν ένα στήριγμα στις αποφάσεις για το μέλλον των πόλεων και των χωριών στο σήμερα και προπάνω στο μέλλον. Ας συνειδητοποιήσουμε με ειλικρίνεια ότι ο λαϊκός πολιτισμός, έστω και έτσι όπως έχει παραδοθεί σε μας, είναι ο μόνος πολιτισμός με συνέχεια, ο οποίος κατόρθωσε να διατηρηθεί και εξελιχθεί δημιουργικά στη μακρά διάρκεια, σε αντίθεση με τον επίσημο πολιτισμό μας, που δέχθηκε επιδράσεις και επιρροές από Ανατολή και Δύση και δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη συνέχεια και την εξέλιξή του, θα αντιληφθούμε γιατί είναι απολύτως αναγκαία να στραφούμε προς τη μελέτη του. Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να αναπτύξει μια νεότερη αστική αρχιτεκτονική, αλλά περιορίστηκε βασικά σε μορφές αγροτικής αρχιτεκτονικής, συνυφασμένες με τρόπους ζωής που σήμερα τείνουν να εκλείψουν, ενώ, καθώς ήταν μια χώρα μικρή και υπανάπτυκτη, μετά την απελευθέρωσή της, με ανεξέλικτες κοινωνικές δομές και με καθυστερημένη παιδεία, για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της, άρχισε να δέχεται παθητικά λογείς πολιτισμικές επιρροές για να εξασφαλίσει τον εξυγχρονισμό της. Αυτό δεν είναι μια διαπίστωση η οποία είναι αρνητική. Αυτή ήταν μια ανάγκη την οποία πρέπει να διαπιστώσουμε σήμερα και να δούμε πώς θα την ξεπεράσουμε. Στη σημερινή Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να δημιουργηθεί και να αξιοποιηθεί, όπως θα έλεγε ο Γιώργος Σεφέρης, ο ελληνικός ελληνισμός, η παραδοσιακή κληρονομιά κατακλείστηκε από χίλιες αλλότριες αξίες, όπως ο ίδιος ποιητής αναφέρει. Εξαρτημένη οικονομικά και πολιτικά από τα μεγάλα ευρωπαϊκά και υπερατλαντικά κέντρα, υποχρεωμένη να δέχεται από έξω τα στοιχεία του σύγχρονου τεχνικού και πνευματικού πολιτισμού και μακριά από μένα κομματικές ταυτότητες, αυτό που θα έλεγε κάποτε το ΚΚΕ, τα μεγάλα κέντρα κτλ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να δεχθούμε ότι πάντοτε δεχόμασταν ανεξέλεγκτα όλες τις επιρροές που έρχονταν από οποιαδήποτε πλευρά του κόσμου, από Ανατολή και Δύση. Τα στοιχεία αυτά, τα ξενόφερτα, εισβάλλουν σε ποσότητες και σε ρυθμούς που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την αφομοίωσή τους, την κριτική αντιμετώπιση τους, την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου. Απ' την άλλη πλευρά, οι φυσικοί δεσμοί των ανθρώπων του τόπου με την παράδοσή τους έχουν γίνει, όπως θα έχετε διαπιστώσει, αρκετά χαλαροί,
με αποτέλεσμα και η φυσιολογική τους αντίδραση στις αλότριες αξίες να παρουσιάζεται εξαιρετικά μειωμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στα ρεύματα που έρχονται από τα μεγάλα κανάλια του κόσμου. Μια τέτοια πρόταση δεν θα έκανα ποτέ. Αυτό προϋποθέτει μια Ελλάδα διαφορετική από τη σημερινή. Μια Ελλάδα που έχει εμπεδώσει, αυτό που θα ήθελα να πω, που θα έχει εμπεδώσει τον ελληνικό ελληνισμό, όπως τον ήθελε ο Σεφέρης, και με ένα δικό της εδραιωμένο ήδη πολιτισμικό υπόβαθρο, με δική της σύγχρονη παράδοση, θεωρητικά, ερευνητικά και δημιουργικά, και όχι απλώς με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, συγκεκριμένα δηλαδή άτομα, να πετύχει την ένταξή της στον παγκόσμιο πολιτισμό. Επίσης, θεωρώ ότι το πρόβλημά μας δεν είναι τόσο ο συχνά αναφερόμενος ως κίνδυνος, δηλαδή η αλλίωση ή η απώλεια της σχηματισμένης στο παρελθόν εθνικής ταυτότητας, όσο η αδυναμία μας να αποκτήσουμε μια σύγχρονη ταυτότητα, μια σύγχρονη ελληνική ταυτότητα. Έτσι φαίνεται πως μάλλον η απροσδιόριστη συνείδηση αυτού του προβλήματος είναι που μας οδηγεί κάθε φορά να αναζητούμε στηρίγματα στο αδιαμφισβήτητα λαμπρό παρελθόν μας και κυρίως στην αρχαιότητα. Αυτή η αντίληψη νομίζω ότι διατρέχει και τη φιλοσοφία και κατά συνέπεια τη φιλοσοφία μας και κατά συνέπεια τον εθνικό μας προγραμματισμό από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Έτσι, η πολιτική της προστασίας της λαϊκής πολιτισμικής μας κληρονομιάς ξεκινάει πάντοτε από την αρχαιότητα, όπου εξαντλείται το 70% της κρατικής μέρημνας και φροντίδας για να περάσουμε τις τελευταίες δεκαετίες και στο Βυζάντιο, που προσελκύει το 20% του υπόλοιπου ενδιαφέροντός μας, για να μείνει ένα 10% για το σύγχρονο πολιτισμό, κορμός του οποίου είναι ο παραδοσιακός λαϊκός πολιτισμός. Αυτή η άνηση, ούτως ή άλλως αντιμετώπιση, έχει ως συνέπεια την σε όλα τα επίπεδα υποβάθμιση της ανάγκης προστασίας αυτού του τμήματος του λαϊκού πολιτισμού και απόδοση της αξίας του, ώστε να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για κάτι θετικό για το μέλλον. Οι προβαλλόμενοι λόγοι είναι πολλοί και δεν είναι του παρόντος η ανάλυσή τους. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι η ταύτιση του παραδοσιακού πολιτισμού με τη συντηρητικότητα, επανέρχομαι, υπήρξε η κυριότερη αιτία υποβάθμισής του σε ιδεολογικό και πνευματικό επίπεδο. Βεβαίως, αποτελεί οξύμορο σχήμα το γεγονός ότι θεωρητικά γίνεται πολύς λόγος για τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού, όπως το δημοτικό τραγούδι, την παραδοσιακή διατροφή, την επιστροφή στις ρίζες, που για δεκαετίες υπήρξε εθνικό σύνθημα για την αντιμετώπιση ουσιαστικών προβλημάτων της νεοελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, ο λαϊκός πολιτισμός στο σύνολό του θεωρείται άλλοτε το τμήμα εκείνο του πολιτισμού που έφυγε ανεπιστρεπτή και άλλοτε ως υπανάκια για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης και της επικράτησης αλότριων αξιών. Μας αρκεί όμως για να σωθούμε η προσφυγή στο δημοτικό τραγούδι και το χορό, σε όποια μορφή και αν έχουν αυτά διασωθεί στη σύγχρονη αστικοποιημένη κοινωνία, στο χαρακτηρισμό κάποιων οικισμών ως παραδοσιακών και γι' αυτό διατηρηταίων, στη δημιουργία λαογραφικών συλλογών μουσείων, συχνότατα χωρίς καμιά μουσιακή μουσιολογική προδιαγραφή. Οι φυσικοί δεσμοί με αυτή την παράδοση, ακόμα και με τα όσα στοιχεία έχουν επιβιώσει οργανικά μέχρι σήμερα, είναι, όπως είπαμε, πολύ χαλαροί. Αυτό σημαίνει πως είμαστε υποχρεωμένοι να νομιμοποιούμε κάθε φορά τη σχέση μας με την παράδοση, είτε προσπαθώντας να διατηρήσουμε τα παραδεδομένα, είτε να αναζητήσουμε σε αυτά πρότυπα για το παρόν και το μέλλον. Κριτήριο και εδώ δεν μπορεί να είναι παρά η πράξη. Αυτή και μόνο αποκαλύπτει κατά πόσο η αναφορά σε στοιχεία της παράδοσης μας βοηθάει πράγματι να αποφασίσουμε πιο σωστά για τον τόπο μας, να συμβάλλουμε στη δημιουργία σύγχρονων πολιτιστικών στοιχείων. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, με την αρχιτεκτονική, την παραδοσιακή διατροφή, τη χειροτεχνία, τομείς που συνδέονται με όλους τους άλλους του πολιτισμού, αλλά και με το σύνολο της εθνικής ζωής, με κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δομές. Εδώ θα μπορούσα να αναφέρω κάποια, νομίζω ότι έθεσα ήδη το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να εκτιμήσουμε κατά βάθος αυτό το οποίο μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές
γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν βάση για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Αν πάρουμε, παίρνω ένα παράδειγμα ανάπτυξης. Για παράδειγμα το Πύλιο, επειδή αναφέρθηκε ήδη ότι είναι ο τόπος καταγωγής μου. Η παράδοση, η πολιτιστική κληρονομιά του παρελθόντος και μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται το φυσικό περιβάλλον, το οποίο οι προηγούμενες γενιές σεβάστηκαν και παρέδωσαν, και εδώ παράδοση παρέδωσαν, σε εμάς, αλόβητο, η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί το πραγματικό στο Πύλιο και διαρκή πλούτο και αφού σε αυτόν στηρίζεται η σύγχρονη οικονομία κατά το 60%. Το Πύλιο χωρίς τους παραδοσιακούς του οικισμούς, τα καλντερίμια, τις βρύσες, τις εκκλησίες με τα ξυλόγλυπτα τέμπλα και ό,τι αποτελεί το δομημένο χώρο, δεν θα μπορούσε να είναι αυτό που σήμερα γνωρίζουν οι θαυμαστές επισκέπτες του. Τι θα ήταν δηλαδή το Πύλιο, τα δέντρα, το πράσινο μόνο και τα λουλούδια και τα νερά? Νομίζω ότι το δομημένο περιβάλλον είναι αυτό που προσελκύει το ενδιαφέρον. Ο δομημένος λοιπόν χώρος, με την αργή προσαρμογή του ευτυχώς στις ραγδαίες αλλαγές, καθώς διατηρεί τις περισσότερες φορές στοιχεία και χαρακτηριστικά προηγούμενων εποχών, αποτελεί σημαντικό φορέα πληροφοριών για την αναπαράσταση των κοινωνικών δομών, των τεχνικών, των λειτουργιών και συμβολισμών που εξυπηρετεί διαχρονικά, είναι δηλαδή φορέας ιδεολογίας, αισθητικής και αντανακλά την κοινωνική ζωή για πολύ χρόνο πολύ μεγαλύτερο από την πραγματική του ζωή, τροφοδοτεί τη συλλογική μνήμη με στοιχεία που μας οδηγούν στα ίχνη της ιστορίας, του πολιτισμού και της κοινωνίας που τα χρησιμοποίησε. Η προσέγγιση λοιπόν του χώρου από όλες αυτές τις πλευρές μας οδηγεί και στο οικονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν κάποιος επισκέπτεται ένα χώρο ο οποίος έχει μια ιστορικότητα, έχει μια διατήρηση τα στοιχεία του παρελθόντος και τον επισκέπτεται γι' αυτό, για να το δει, να δει πώς ζούσαν οι παλιότεροι, αμέσως είναι ένα οικονομικό στοιχείο γιατί προσελκύει τον τουρισμό, ο οποίος τουρισμός είναι και οικονομικό στοιχείο, εκτός πια αν δεν το βλέπουν. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι οι διατροφικές συνήθειες της ελληνικής αγροτοπιμενικής παραδοσιακής αλλά και αστικής κοινωνίας που αποτελούν στοιχείο σήμερα, στοιχεία αξιολόγησής τους και έκφραση του πολιτιστικού επίπεδου ενός λαού. Ειδικότερα η μελέτη των διατροφικών συνήθειών του ελληνικού λαού από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα οδηγεί στη γνώση κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων της ζωής τους, στις διαφοροποιήσεις του βιωτικού του επίπεδου και των διατροφικών του συμπεριφορών στα δύσκολα χρόνια που έχει περάσει αυτός ο λαός. Παράλληλα όμως, η διατροφή σήμερα θεωρείται ως αιχμή του δόρατος της εθνικής οικονομίας. Τη γνωρίζουμε? Έχουμε σκύψει με ενδιαφέρον πάνω στο υλικό το οποίο διαθέτει εδώ και χρόνια η λαογραφία η οποία καταγράφει το υλικό? Συνήθως μιλάμε για παραδοσιακή διατροφή χωρίς να γνωρίζουμε παραελάχιστα πράγματα και ένα επιπλέον στοιχείο, το οποίο είναι καθαρά οικονομικό. Η παραδοσιακή διατροφή, κύριε Μανιατάκη, απαιτεί και παραδοσιακές καλλιέργειες. Γιατί χωρίς την παραδοσιακή καλλιέργεια δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για παραδοσιακή διατροφή. Μεγαλύτερο, πιο σημαντικό οικονομικό στοιχείο από τη διατροφή δεν θα μπορούσε κανείς να βρει. Η άποψη ότι η οικονομία μιας περιοχής αρκεί να στηριχθεί στην παροχή υπηρεσιών. Με την ανάπτυξη τουριστικών μονάδων και την εγκατάλειψη της γης έχει οδηγήσει πολλές περιοχές της Ελλάδας σήμερα σε αδιέξοδο. Το καλοκαίρι, κάνοντας επιτόπιες λαογραφικές έρευνες στα ορεινά χωριά της Κρήτης, κυρίως του νομού Χανίων, όπου πλέον ο τουρισμός έχει δημιουργήσει υδροκέφαλες λουτροπόλεις και υποβαθμισμένες υπηρεσίες με χαμηλές τιμές και έχει ερημώσει τα παραγωγικά χωριά των ορεινών περιοχών, του Σελήνου και των Σφακίων. Ο τουρισμός, ωστόσο, από μόνος του ως μοναδική οικογενειακή απασχόληση, σήμερα δεν αρκεί για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών μιας περιοχής. Η παραμελημένη γεωργία και η κτηνοτροφία μπορούν να προσφέρουν το συμπληρωματικό και πολλαπλασιαστικά χρήσιμο εισόδημα. Ένας τρίτος πυλώνας, όπως θα έλεγαν σήμερα οι οικονομολόγοι, γιατί μιλάμε για πυλώνες και έχουμε φτάσει να μπαίνουμε από κλειδαρότρυπες, είναι η χειροτεχνία. Η
χειροτεχνία παραγωγής χρηστικών αντικειμένων με ιδιαίτερο χρώμα και ποιότητα αποτελεί μια δυναμική δυνατότητα. Η παράδοση μας έχει διδάξει ότι η συνεργασία με συνεταιρισμούς στον τομέα αυτό μπορεί να κάνει θαύματα. Σήμερα οι συνεταιρισμοί είναι καταχρεωμένοι συνήθως, έχουν πάρει άλλο δρόμο γιατί ακριβώς δεν ήταν συνεταιρισμοί. Χωρίς να καταργήσει την οικογενειακή επιχείρηση, μπορεί ο συνεταιρισμός να υπάρξει σε οργανωμένη συνεταιριστική βάση χειροτεχνικής παραγωγής, υφαντά, κεραμικά, είδη διατροφής, ξυλόγλυπτα, λιθανάγλυφα, βότανα και ούτω καθεξής, η οποία θα διαθέτει σύγχρονο, η συσσωμάτωση αυτή θα διαθέτει σύγχρονο μηχανισμό διάθεσης και εμπορίας εντός και εκτός των παραδοσιακών ημί οικισμών. Ανέφερα τους οικισμούς, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της παράδοσης, αυτό που μας έχει παραδοθεί από το παρελθόν, το οποίο θα μπορούσαμε και σήμερα να προσέχουμε ώστε οι σύγχρονοι οικισμοί να γίνονται με κάποιες βάσεις οι οποίες εξυπηρετούν τους ανθρώπους και όχι μόνο τους εργολάβους. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η παραδοσιακή διατροφή, η οποία έχει ως υπόβαθρο την παραγωγή και τη στροφή προς την καλλιέργεια της γης, την οποία ξεχάσαμε. Και ένα τρίτο στοιχείο είναι η παραδοσιακή χειροτεχνία, ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί όχι μόνο στην περιφέρεια, αλλά και μέσα στα αστικά κέντρα, όπου ο γυναικείος κυρίως πληθυσμός βρίσκεται σε μεγάλη κρίση λόγω της ανεργίας. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα εδώ και θα ήθελα να κλείσω. Θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να ακούσω και την γνώμη σας, γιατί νομίζω ότι εσείς θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε όλοι σας το θέμα. Εμείς θέτουμε τα προβλήματα και αισθάνομαι και λίγο έτσι σαν τον πατροκοσμάτων τον λόγο. Λέω, πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει το άλλο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή η δουλειά μας. Να θέτουμε τα προβλήματα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Πριν από 5 χρόνια μας κάλεσαν στην... Καλωσορίζω και τον συνάδελφο κ. Καραμανέ. Μας κάλεσε στην Αράχοβα. Η Αράχοβα είναι ένα ορεινό χωριό, το οποίο ζούσε και ζει εν μέρη από τον τουρισμό, αλλά αγροτοπιμενικό χωριό, το οποίο παράγει. Να κάνουμε ένα μουσείο της υφαντικής. Αυτό το μουσείο θα μπορούσε να γίνει με ένα καταπληκτικό υλικό που διαθέτει πράγματι η Αράχοβα σε όλα τα σπίτια. Μας έφεραν, μας έδειξαν πολλά υφαντά και όταν ρώτησα εάν υπάρχουν αργαλεί στημένοι, μας είπαν ότι δεν υφαίνουν πια στην Αράχοβα και ότι όλα αυτά γίνονται, αυτά που πουλούν σήμερα στην Αράχοβα, γίνονται στην Ινδία. Είπα και εγώ ότι εφόσον γίνονται στην Ινδία, εγώ μουσείο δεν πρόκειται να κάνω στην Αράχοβα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σας βοηθήσω, εκτός εάν μόνοι σας αποφασίσετε ότι θα πρέπει να διδάξετε ξανά στα παιδιά και στις νέες γυναίκες, εσείς που ξέρετε ακόμα τον αργαλιό, αστήστε ξανά τους αργαλιούς και στη μία πλευρά του μουσείου που θα σας δημιουργήσουμε θα είναι τα εργαστήρια, ένα εκθεσιακό επίσης στοιχείο, και στην άλλη θα βρίσκονται τα εκθέματα με τα αριστουργήματα πραγματικά των παλιότερων γενιών. Ειλικρινά θα πρέπει να ομολογήσω ότι χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να πείσουμε τους αραχοβίτες. Έγιναν πολλές διαλέξεις, πολλές προσπάθειες, αλλά σήμερα είμαστε περήφανοι γιατί με τη βοήθεια του κέντρου η Αράχοβα ξεκίνησε, δημιουργεί ένα εξαιρετικό μουσείο, αλλά παράλληλα και ένα εργαστήριο, όπου η μικρότερη μαθήτρια είναι 11 χρόνων. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια την οποία μπορούν να μιμηθούν πάρα πολλές περιοχές και δεν είναι. Η Αράχοβα έτυχε να είναι ένα χωριό το οποίο είχε και μια προπαιδεία στην οικονομική ζωή, γιατί ζούσαν από τον τουρισμό και έχουν ακόμη μια ζωντανή κτηνοτροφία, παράγουν και τυριά. Και αυτό είναι, νομίζω ότι θα είναι ένα πρότυπο πλέον για άλλα χωριά και για άλλες περιπτώσεις οι οποίες θα ήθελα να χρησιμοποιήσουν το παραδοσιακό θησαυρό, για να μην πω τον λαϊκό πολιτισμό, τον παραδοσιακό θησαυρό, για κάτι το οποίο θα αφορά το μέλλον. Συνοψίζοντας, η παράδοση δεν είναι ένα νεκρό στοιχείο μουσιακό που συνήθως μας χαϊδεύει ρομαντικά τα αυτιά και τις ψυχές για το χθες που χάθηκε και για συνήθειες που δεν γνωρίζω
πόσο θα θέλαμε να ισχύουν και σήμερα. Ο λαϊκός πολιτισμός είναι ένας ζωντανός πολιτισμός που συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Ο ζωντανός λοιπόν πολιτισμός μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα για περιοχές που ανέπτυξαν σημαντικά απόψεως ποιότητας χαρακτηριστικά, να θεωρηθεί μοχλός ανάπτυξης για το μέλλον. Το πολιτισμικό παρελθόν είναι μια εξαιρετικά μεγάλη περιουσία που ανήκει στη δικαιοδοσία μελέτης και έρευνας. Αυτή η περιουσία αποτελεί το τάλαντο της παραβολής, δεσιμολογιότατε, που πρέπει να πολλαπλασιαστεί και να αποδώσει ανάλογης ποιότητας καρπούς και να μην εκφυλιστεί σε μια κακή διαχείριση του θησαυρού. Για να αξιοποιηθεί είναι αναγκαία η μελέτη και η προστασία του ήδη υπάρχοντος και με βάση το υπάρχον που μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και παράδειγμα να προδιαγραφεί το μέλλον. Αυτό όμως θέλει σοβαρότητα και δεν αρκεί να λέμε ότι τι ωραίο που είναι, μ' αρέσει, τι καλά που λειτουργούσαν οι παλιότερες γενιές και δεν μπορούμε να τους φτάσουμε εμείς σήμερα. Ένας ζωντανός πολιτισμός εξελίσσεται και μπορούμε να τον φτάσουμε και να τον ξεπεράσουμε. Το 1985, το λέω πάντοτε γιατί είναι και ένα σημείο πολύ σταθερό, το 1985, πριν από 30 σχεδόν χρόνια, ο αείμνηστος Στάθης Δαμιανάκος, το αιρετικό τότε βιβλίο του «Παράδοση, Ανταρσίας και Λαϊκός Πολιτισμός», κάνει λόγο για τη διαφαινόμενη ομογενοποίηση και την ανάγκη για συγκέντρωση και διάσωση βιοϊστορικών μαρτυριών που αναφέρονται στους λαϊκούς πολιτισμούς, των οποίων οι τελευταίοι φορείς χάνονται, ο ένας μετά τον άλλον, μπροστά στα μάτια μας. Γράφει λοιπόν, σήμερα, το 85, εποχή γενικευμένης και άκρητης κατεδάφισης, όταν και οι ίστατες επιβιώσεις της πηγαίας συλλογικής δημιουργικότητας έχουν τεθεί υπό ανηλεήδη ομό ή της έχει οικειοποιηθεί η εμπορική διαφήμιση, ένα έργο προστασίας του λαϊκού πολιτισμού δεν εξυπηρετεί μόνο ερευνητικές ανάγκες ή ανάγκες προσδιορισμού μιας δυσέβρετης πολιτισμικής ταυτότητας. Τι θα έγραφε σήμερα ο Δαμιανάκος. Η χρησιμότητά του πέρα και έξω από κάθε διάθεση ρομαντισμού και επιστροφής στο παρελθόν έγκυται κυρίως στην ανείχνευση προοπτικών και δυνατοτήτων για νέες μορφές συμβίωσης και πολιτισμού που η ανυποψίαστη καταναλωτική ιδεολογία των καιρών έχει αδρανοποιήσει. Σήμερα, που αυτά είναι δικά μου, ως συνέπεια της καταναλωτικής ιδεολογίας και της παγκοσμιοποίησης μέσω του διαδικτύου, έχει προκύψει και η πολλαπλή κρίση, τα λόγια αυτά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Για να προσθέσει ο ίδιος συγγραφέας, όταν χαθεί και ο τελευταίος λαϊκός ζωγράφος, τεχνίτης ή μάστορας, όταν σβήσει η φωνή και του τελευταίου καραγεζοπαίκτη, παραμυθά ή λιράρι, όταν αχρηστευτεί και η τελευταία μυρολογίστρα ή η φάντρα του χωριού, τότε θα συνειδητοποιήσουμε άοπλοι ότι η ελευθερία που είχαμε ελπίσει σπάζοντας τα δεσμά της παλαιάς συμβιωτικής κοινωνίας, δεν έκρυβε παρά ένα νέο ραγιαδισμό και μια άλλη πιο βαθιά αλωτρίωση. Την εξουθένωση της πηγαίας δημιουργικότητας, την ισοπαίδωση κάθε πολιτισμικής ποικιλίας, τον εξανδραποδισμό κάθε αυθόρμητης συλλογικής πρωτοβουλίας. Όταν την αιωνόβια σοφία εκτοπίσει οριστικά η αυθάντη σημειμάθεια του πολίτη του κόσμου, τότε θα γίνει κατανοητό πως αν πολεμήσαμε τόσο καιρό για να απαλλαγούμε από τις παλιές προλήψεις, δεν ήταν παρά για να τις αντικαταστήσουμε με νέες, πιο λειτουργικές, σε ένα σύστημα που μας υπόσχεται την πολιτισμική έρημο. Βρήκα τα λόγια προφητικά, γραμμένα σε μια εποχή πλήρους άρνησης της παράδοσης και ισοπαίδωσης της πολιτισμικής ποικιλίας, γι' αυτό και τα διάβασα εδώ, γιατί νομίζω ότι ήταν σαν μια προφητεία γι' αυτό που ακολουθεί σήμερα. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι δεν είναι καιρός πια για κηρύγματα. Ο καιρός είναι να σταθούμε με πολύ σοβαρότητα μπροστά σε αυτό που μας έχει συμβεί. Και αυτό που μας έχει συμβεί δυστυχώς δεν είναι η αλωτρίωση από τους ξένους, είναι η δική μας αδιαφορία για αυτό που αφήσαμε να φύγει, για αυτό που δεν εκτιμήσαμε, γιατί ένας απόγονος ο οποίος δεν εκτιμά την κληρονομιά που παίρνει από τους προηγούμενους,
νομίζω ότι δεν μπορεί, πρέπει να θεωρηθεί απόκληρος, πώς τον αποκληρώνουμε. Εμείς που όλοι μαζί έχουμε κληρονομήσει μια πολύ μεγάλη κληρονομιά από τους προηγούμενους, πρέπει να την δούμε με προσοχή και να την αξιοποιήσουμε και αν δεν μπορούμε να την αξιοποιήσουμε, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Σας ευχαριστώ. Μετά την κυρία Καμιλάκη, σειρά έχει η κυρία Ελένη Κυπρέου, διευθύντρια του Μουσείου Μπουζιάννη και της Πινακοθήκης Βογιατζόγλου. Η Ελένη Κυπρέου σπούδασε φιλολογία και ιστορία της τέχνης. Έχει οργανώσει επί 25 χρόνια, σαν διευθύντρια της Ιστορικής Γκαλερί Νέες Μορφές, 800 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Είναι τεχνοκριτικός, μέλος της Διεθνούς Ένωσης ΑΕΚΑ και, όπως σας είπα, σήμερα διευθύνει το Μουσείο Μπουζιάννη και την Πινακοθήκη Βογιατζόγλου. Αλλά είναι και μεγάλη φίλη της Εστίας, η κυρία Κυπρέου, μια γυναίκα που αγωνίζεται τον καλό αγώνα, αγαπώντας την τέχνη και δημιουργώντας πολλές δυνατότητες και για τους άλλους, απευθυνόμενη σε μεγάλους αλλά και σε παιδιά, το ροδόφρον μέλλον της Ελλάδος, κατά τον Ιωάννη Καποδίστρια. Πέρυσι είχε οργανώσει μία σπουδαία έκθεση στο Μουσείο Μπουζιάννη. Την είχαμε επισκεφθεί και εκεί στο βιβλίο επισκεπτών ξαφνικά διάβασα τι έγραφε ένα μικρό παιδάκι 8 ετών. Έλεγε «Δήμητρα Καρά, τάξη Τρίτης Δημοτικού. Η έκθεση αυτή είναι το ωραιότερο πράγμα που έχω δει σε όλη τη ζωή μου». Σκεφτείτε, ένα παιδάκι 8 ετών σε όλη τη ζωή μου. Το είπα λοιπόν στην Ελένη και μου λέει «Αυτή είναι η μεγαλύτερη μου ανταμοιβή και δεν αξίζουν μπροστά σε αυτήν την ανταμοιβή τίποτα από όσα χρήματα ίσως πάρω». Αυτή τη δυνατότητα να ξυπνήσω την αίσθηση της ομορφιάς στη ψυχούλα αυτού του παιδιού αξίζει πάρα πολλά. Κυρία Κυπρέου. Εκεί. Πού είναι. Δεν τη βλέπω. Στη μέση. Ξαφνίζει. Δεν βάζει τα φάκια μας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Αναγνωρίζω ανθρώπους που αγαπώ, που έκαναν κόπο να έρθουν από πολύ μακριά, μια τέτοια κρύα μέρα, και με ένα θέμα που σήμερα είναι απόλυτα συγκλονιστικό, είναι αυτό που λέμε το ψωμί ψωμάκι. Θέλω να ευχαριστήσω την Εστία Νέας Μύρνης. Θέλω να ευχαριστήσω τη Θέμητα Παπαδοπούλου. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Καλογείτονα, γιατί με εμπιστεύτηκε για άλλη μια φορά, γιατί έχουμε κάνει όχι μόνο την έκθεση την περσινή, έχουμε κάνει και άλλες εκθέσεις στο Μουσείο Μπουζιάννη με έργα από τους θησαυρούς της Εστίας Νέας Μύρνης και όλα αυτά γίνονται χάρη στην εμπιστοσύνη και στην καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Και πάλι ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι, να ομολογήσω μάλλον, ότι οφείλω τη σχέση μου με την Εστία Νέας Μύρνης στο Θάνο Κωνσταντινίδη και την Ελένη Κωνσταντινίδη που είναι εκεί κάτω, γιατί αυτοί με εισήγαγαν σε αυτό το χώρο και σήμερα θεωρώ πολύ μεγάλη μου τιμή ότι μιλάω εδώ μέσα σε αυτό το θέατρο που έχουν μιλήσει σημαντικότατοι άνθρωποι και έχουν οργανωθεί πολύ σημαντικές βραδιές. Μπορεί σήμερα η αίθουσα αυτή να είναι μισογεμάτη,
αλλά έχει γεμίσει από συγκλονιστικά γεγονότα, από σπουδαιότητους ανθρώπους και κυρίως από τη θέρμη των γυναικών, των κυριών της Εστίας Νέας Μύρνης, που δουλεύουν με πολύ αυταπάρνηση. Δουλεύουν εθελοντικά και δουλεύουν μέρα νύχτα. Σε αυτές τις κυρίες οφείλω εκτός από ένα ευχαριστώ να πω και την αγάπη μου δημοσίως. Οι κυρίες αυτές πέρα από τη μνήμη διατηρούν το χώρο σωστά και διατηρούν τις συλλογές όσο μπορούν, με τον καλύτερο τρόπο, ανοιχτά, ανοιχτές θα τις πω έτσι. Στα έργα τέχνης που έχουν εδώ μέσα, στους θησαυρούς, δεν βρήκα κανένα που να μπορώ να χρησιμοποιήσω σαν την αρχή αυτής της προσωπικής ιστορίας που θέλω σήμερα να σας διηγηθώ και που είναι μία αναμόχλευση της δικιάς μου της αγάπης προς την τέχνη και την ιστορία της τέχνης. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου επιστημονικά με το θέμα. Είναι καθαρά μία αισθητική και συναισθηματική αντιμετώπιση του θέματος το ψωμί στην ιστορία της τέχνης, που το θεωρώ τόσο βασικό για τη ζωγραφική, τόσο βασικό για τη ζωή, γιατί αυτό το τόσο δα, το στρογγυλό σβολαράκι, αποκτάει διαστάσεις μαγικές όταν ερχόμαστε στο χώρο της τέχνης. Επίσης, επειδή μιλάμε για γυναικών πονήματα, θα με επιτρέψετε εδώ να πω κάτι πονηρό, ότι διαπίστωσα από τις εικόνες που έχω συγκεντρώσει εδώ, ότι οι γυναίκες μοχθούν, σπέρνουν, ξεσταχιάζουν, αλωνίζουν, πλάθουν, φωνίζουν και προσφέρουν το ψωμί, ενώ οι άντρες, στην κοσμική ζωγραφική, το λέω αυτό, όχι στις εικόνες και στην αγιογραφία, οι άντρες το διαθέτουν το ψωμί, το πολλούν και το απολαμβάνουν. Όταν μιλάμε για αυθονία, ψωμί, χωράφι, πάντα υπάρχει μια γυναίκα που αντιπροσωπεύει όλα αυτά. Πολύ αργότερα, το 19ο αιώνα, θα δούμε εικόνες, όταν δηλαδή η ζωή και ο κόσμος μετά τη βιομηχανική επανάσταση και όταν ο εμπρεσιονισμός έρχεται στη τέχνη, τότε οι άντρες μπαίνουν στα χωράφια. Θα δούμε δηλαδή μερικές εικόνες από το Βανκόκ που θα δούμε άντρες και γυναίκες μαζί. Μέχρι τότε δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν άντρες, δεν υπάρχουν καν άντρες στην μεταεπαναστατική εποχή, στην επαναστατική εποχή της Ρώσικης Επανάστασης, όταν βλέπουμε όλες αυτές τις υπέροχες γυναίκες, τις κομψομόλες, πάνω στα τρακτέρ να καλλιεργούν τη γη. Οι γυναίκες είναι στη γη, οι άντρες είναι στον πόλεμο, είναι στον αγώνα. Επομένως, το στάρι, το ψωμάκι, είναι έργο γυναικών. Δήμητρα ήταν. Η Δήμητρα είναι η αρχή των όρων. Σας κάνω λοιπόν ένα μικρό ταξίδι σε εικόνες που έχουν συγκινήσει. Μιλάμε και ξεκινάμε από την αγιογραφία. Από μία κλασική εικόνα που ο Χριστός ευλογεί το ψωμί. Θα δείτε, όπως και στις επόμενες εικόνες, όταν μιλάμε για τον άρτο, ο άρτος έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχήμα. Είναι αυτό το στρογγυλό, που είναι και η αρχή του το καρβέλι, που είναι και η αρχή και της πλαστικής, του πυλού. Έχει το ίδιο σχήμα. Είναι μια μικρή μπάλα που όμως παίρνει άλλες διαστάσεις. Όταν δηλαδή το ψωμί υπάρχει και παρουσιάζεται στην ζωγραφική τη Βυζαντινή ή στην αγιογραφία τη Δυτική, το ψωμί παίρνει διαστάσεις απεριόριστες, αγιοποιείται. Το ψωμί γίνεται άρτος. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Εδώ βλέπετε έναν γάμο στην Κανά. Είναι ένας πίνακας του Van Eyck,
Λαμαντού ζωγράφη. Θα δείτε ότι το ψωμί φαίνεται και δεν φαίνεται. Είναι κρυμμένο γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι θα πολλαπλασιαστεί. Στη ζωγραφική η νήξη είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στο ζωγράφο. Ένα τόσο ένα κομματάκι, μετά, στην εικόνα που δεν θα δούμε, θα χιλιοπλασιαστεί. Να πάμε λίγο στο επόμενο. Να το δούμε το ψωμάκι, πόσο μικρό είναι. Γύρω υπάρχει ένα πλήθος. Υπάρχει και ένα πλήθος επώνυμο. Δεν είναι ένα τυχαίο πλήθος αυτό. Να πάμε και λίγο παρακάτω. Εδώ βλέπετε έναν άλλο. Στο στόμα, δηλαδή. Το μικρόφωνο. Βλέπουμε έναν άλλο γάμο. Και αυτός είναι γάμος στην Κανά. Είναι ενός μεγάλου ζωγράφου του Βερονέζε. Θα δείτε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος στα αριστερά. Μέσα σε πιάτα είναι το ψωμί. Και εδώ το πλήθος είναι που έχει την ουσία του θέματος. Το επόμενο στάδιο, το επόμενο σκαλί είναι αυτό που αφορά αυτό που θέλει να μας δώσει ο ζωγράφος. Το ψωμάκι πρέπει να πάμε πολύ κοντά για να το δούμε. Είναι τόσο ένα μικρό. Τη δουλειά του όμως την κάνει. Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ ότι σε αυτό το πίνακα υπάρχουν 133 μορφές. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Τισιανός και ο Βερονέζε και ο Τιντορέτο και ο Μπασιάνο, οι μεγάλες προσωπικότητες της πρώην Αναγέννησης. Να πάμε λίγο κοντά. Εξακολουθούμε και είμαστε στον τομέα της θρησκευτικής ζωγραφικής. Και εδώ βλέπουμε τον πολλαπλασιασμό των άρτων. Να πάμε λίγο πιο κάτω. Το ίδιο θέμα. Να πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ έχουμε μια εικόνα από τα ψηφιωτά της Ραβένας. Βλέπετε πάλι το ίδιο στοιχείο, το ψωμί με το σταυρό, εδώ με το σταυρό επάνω, τον άρτο δηλαδή. Να πάμε ακόμα πιο κάτω. Και εδώ το ίδιο. Πάμε πιο κάτω. Και εδώ ξεκινάμε το βασικότερο θέμα στην απεικόνιση του ψωμιού, είναι ο μυστικός δείπνος. Αυτός είναι ένας νεότερος, μια νεότερη βυζαντινή απεικόνιση, πρόσφατη δηλαδή των αρχών του αιώνα. Πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ βλέπετε μια αρμένικη, πρώιμη, όψιμη βυζαντινή. Βλέπετε πάλι το ψωμί πως είναι σε μικρά κομμάτια μέσα σε υποδοχές, μέσα σε δοχεία. Να πάμε πιο κάτω. Και εδώ βλέπετε ένα δείπνο. Ένα δείπνο ανδρών εδώ. Είναι το θέμα που σας έλεγα. Πάμε πιο κάτω. Εδώ φτάνουμε στο δείπνο των δείπνων. Λεωνάρντο ντα Βίντσι, την κλασική εικόνα με τους μαθητές. Το ψωμί πρέπει να το ψάξετε. Σχεδόν δεν φαίνεται. Γιατί όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι και αυτό που λέγαμε, ότι τα χέρια, θα δείτε ότι έχει μια αίσθηση ανίδματος. Τα χέρια, τα πρόσωπα, τα πόδια, ο τρόπος που είναι όλο στημένο, είναι σαν να ξεκινάει η αρχή της ζωής των καταστάσεων των πραγμάτων. Είναι ένας πολύ μεγάλος πίνακας, πάνω στον οποίο στήθηκαν χιλιάδες έργα μετά από αυτόν, παραλλαγές. Να πάμε λίγο πιο κάτω. Και μπαίνουμε σε ένα σπουδαίο έργο, είναι του Vermeer. Μπαίνουμε στην μεγάλη ευρωπαϊκή ζωγραφική. Βλέπετε πάλι τον Χριστό. Εδώ είναι πάλι ο Χριστός. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε κοινός άνθρωπος. Το ψωμί μπαίνει σε καρβέλι. Μέχρι τώρα το είδαμε σε διάφορα σκεύη. Μπαίνει σε καλάθι. Δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα σε καλάθι. Είναι πάνω σε ένα άσπρο πανί που δίνει την αίσθηση της Αγίας Τράπεζας και της Αγιοσύνης. Και οι άνθρωποι, η γυναίκα, σχεδόν το προσφέρει και το προσκυνάει
Και πάνω σε αυτό ο Χριστός δίνει τις οδηγίες για το τι θα ακολουθήσει. Προχωράμε λίγο. Μια γυναίκα φουρνίζει. Και αυτό είναι του Vermeer το έργο. Να πάμε λίγο παρακάτω. Αυτό, το συνόμιο του Μιλέ το έργο. Αυτό είναι έργο αγνώστου. Είναι μια γυναίκα που φουρνίζει. Πρέπει να είναι στην Δανία ή στην Ολλανδία. Βλέπετε το διαφορετικό τύπο, το τύπο των ψωμιών. Να πάμε λίγο πιο κάτω. Ένα κλασικό έργο, την ξέρετε. Τη γυναίκα αυτή που ρίχνει το γάλα στο ποτηράκι και το ψωμί πάει στο καλαθάκι. Είναι και αυτό έργο του Vermeer. Βασισμένο στο φως, αν δείτε την εικόνα, την κλωστούλα που κάνει το γάλα, συγκεντρώνει το φως όλου του έργου. Το ψωμί όμως, όπως είδαμε και σε όλα τα άλλα έργα, είναι πάρα πολύ σταθερό. Είναι σαν να είναι μια πέτρα. Δηλαδή δείχνει με το σχήμα του και με το χρώμα του και με τον όγκο του, ότι εκεί βασίζονται όλα τα πράγματα. Από εκείνη η αρχή και το τέλος. Δηλαδή κάθε ζωγράφος, αν δείτε αυτό το στοιχείο που θα δείτε στο Vermeer, είναι βαρύ. Είναι εκεί, είναι ακίνητο, είναι ακλόνητο. Δίπλα, όλα τα άλλα έχουν μια ροή. Θα πάμε και κάτω. Και μπαίνουμε στον Βακό. Είναι μια σειρά έργων που έχω βγάλει. Σας το λέω, αυτά που έχω κάνει είναι ό,τι μου αρέσει εμένα. Πήρα το θάρρος να σας δείξω ό,τι μου αρέσει εμένα. Και όχι ό,τι θα έπρεπε να σας δείξω. Αυτός λοιπόν είναι ένας πίνακας στο Βαγκό, είναι ο θερισμός, είναι από τις πρώτες φορές που αρχίζουμε και βλέπουμε άντρες και γυναίκες να δουλεύουν μαζί. Στην επόμενη εικόνα θα δούμε άντρες και γυναίκες να ξεκουράζονται κάτω από τις τιμονιές. Και ακόμα πιο κάτω είναι η περίφημη στο Βολώνες. Και βλέπετε με τι ομορφιά και τι χρώμα του, αυτό το κίτρινο το μαγικό που χρησιμοποιεί αυτός ο ζωγράφος. Εδώ πρέπει να πούμε ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, αλλάζει τελείως η ζωγραφική. Εδώ μπαίνουμε στη μεγάλη, μπαίνει το κίτρινο στη ζωγραφική που δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Τόσο έντονα και με τέτοια μεγάλη έτσι, επιφάνεια. Και βεβαίως μας δίνουν όλα την εντύπωση για να υποστηριχθεί και το όνομα impression, η εντύπωση που μας δίνουν τα πράγματα. Να πάμε παρακάτω. Έχω απομονώσει αυτό το κομματάκι εκεί για να δείτε πώς με το τίποτα μπορεί κανείς να δει τα στάχια να κινούνται. Να πάμε λίγο πιο κάτω. Αυτό το ξέρετε όλοι. Είναι οι θερίστριες του Μιλέ. Είναι από τα έργα που έχουν αντιγραφεί, νομίζω, τόσο όσο τα άλογα που τρέχουν στον κάμπο, ο γέρος με την πίπα. Είναι σχεδόν σε όλα τα σαλόνια όλου του κόσμου, γιατί είναι ένα έργο εξαιρετικά λαϊκό, κοινή μνήμες, ανακοινή μνήμες. Όλοι κάποτε, στο παλιό του παρελθόν, είχαν ένα πρόγονο που έκανε αυτό. Πάμε λίγο πιο κάτω. Και φτάνουμε εδώ, στη Δήμητρα που λέμε. Η γυναίκα κρατάει στα χέρια της τα στάχια και το δρεπάνι. Είναι ένα έργο του Θεόφιλου, που μπαίνουμε πια στην Ελλάδα του 1932. Βλέπετε την υπογραφή κάτω, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ. Να πάμε λίγο πιο κάτω. Σιτοβολώνας και αλώνισμα. Να πάμε πιο κάτω. Ένας φούρνος, ο κλασικός φούρνος. Και βλέπετε όλο αυτό το πλούτο των ψωμιών. Είμαι σίγουρη που στο μουσείο το έχετε σαν εικόνα αυτό. Να πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ σταματάω, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ τον Καραγκιόζη χωρίς να μιλάει για το ψωμί. Δηλαδή, παντού, ό,τι έχω παιδικές μου μνήμες,
κυρίως ο Καραγιώζης Φούσναρης, είναι αυτό που κάνει τιν-τιν-τιν το κεφαλάκι μου μέσα και κατεβαίνουν τα ψωμάκια πίσω από το σεντόνι. Εδώ θέλω να κάνω μια στάση. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα έχω να δούμε. Θέλω να δείτε αυτά. Τα έχω πάρει από ένα βιβλίο που έχει κάνει ο Γιώργος Βακυρτζής. Είναι οι ταμπέλες που έχει μαζέψει από, από όλη την Ελλάδα, από όλα τα επαγγέλματα που τώρα πια δεν υπάρχουν, αλλά εκείνος τις μάζεψε όχι κοινωνιολογικά, αλλά γιατί του άρεσαν οικαστικά. Να δούμε λοιπόν τις ταμπέλες των ατοπίων. Ο Ερμής, κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε μοντερνιά. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω γιατί το ψωμί είναι τετράγωνο εδώ. Πάμε παρακάτω. Ένας ήλιος λατερός, ο κύριος Πλούρας. Ο ήλιος είναι βασικό θέμα, γιατί φροντίζει τα Σπαρτά. Να πάμε πιο κάτω. Κοιτάξτε εδώ διάταξη, τέλεια. Και φτάνουμε εδώ. Είμαστε στην Ουκρανία. Αυτός είναι ένας ζωγράφος που λέγεται, θα τον θυμηθώ τώρα, Anders Zorn. Είναι Ουκρανός, έχει κάνει πάνω από 1500 πίνακες που αφορούν γυναίκες που δουλεύουν στα ζωγράφια. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλος ζωγράφος στην πατρίδα του. Περιέργως όμως, όπου και να κοιτάξει κανένας ερευνώντας στο διαδίκτυο, αυτός ο ζωγράφος βγαίνει σαν να είναι σημαντικότατος. Να πάμε παρακάτω. Και όλες αυτές οι γυναίκες είναι πάρα πολύ χαρούμενες, ευτυχισμένες που δουλεύουν στα χωράφια. Βλέπετε και εδώ, ένα γλέντι δηλαδή για την παρασκευή του ψωμιού. Πάμε πιο πέρα. Εδώ είναι ένας καλός κύριος. Ο ζωγράφος λέγεται Charles Spencer. Είναι του 18ου αιώνα. Και το έργο αυτό λέγεται το πρωινό. Βλέπετε την ομορφιά του ψωμιού, του τσαγιού, του βούτυρου, της εφημερίδας και πόσο σε όλα αυτά το ψωμάκι είναι αυτό που έχει το μεγαλύτερη διάταξη εκεί πάνω. Προχωράμε. Εδώ μπαίνουμε στην αγαπημένη μου ζωγραφική, είναι η Φλαμανδή ζωγράφη, όταν πια βγαίνει το πρόσωπο από μέσα και αρχίζουν και δίνουν όλο τους το βάρος στα αντικείμενα. Όπως ξέρετε, οι Φλαμανδοί είχαν έναν μυστικό κώδικα στη ζωγραφική τους. Κάθε ένα από αυτά που βλέπετε εκεί πάνω σημαίνει κάτι. Το ψωμί είναι βασικό γιατί σημαίνει ότι αυτός έχει. Το πρώτο πράγμα που δηλώνει στο τραπέζι είναι ότι αυτός έχει πάνω από τα βασικά. Δεν είναι ένας μεσοαστός, είναι ένας έμπορος. Αν αυτό το έργο είχε πάνω, έχει νομίζω ένα σκοπιό, κάτι τέτοιο. Κατσαρίδα. Αν είχε χρυσόμυγα, σημαίνει ότι είναι έμπορος που ταξιδεύει στην Ανατολή. Αν είχε μύγα, είναι τα ενδιαφέροντά του αλλού. Πάντως όλα αυτά έχουν να μας πούν, κοιτάξτε αυτό. Είναι ένας ποντικός που γυρίζει το ψωμί. Εδώ σταματάζω, θέλω να σας πω το εξής. Όταν φεύγουν τα πρόσωπα από τη ζωγραφική, μπαίνουμε στην ευρωπαϊκή ζωγραφική, φεύγουν τα πρόσωπα από τη ζωγραφική και αρχίζει η ζωγραφική και εντοπίζεται στο αντικείμενο. Το αντικείμενο μεγαλώνει, το ψωμάκι πάβει να είναι σχόλιο περιθωριακό, γίνεται το κυρίως αντικείμενο και αρχίζει πια η καλλιέργεια και η καλλιτεχνία της επεξεργασίας αυτού του τόσο απλού θέματος. Αν βλέπατε εκεί, αν βλέπατε από κοντά τη ψύχα του ψωμιού, θα τα χάνατε. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ μικρό διαστάσεων, αλλά έχει τέτοιο πλούτο λεπτομέρειας που είναι μαγικό. Πάμε λίγο πιο κάτω. Είναι μια ενότητα έργων που σας έχω μαζέψει γι' αυτό τον λόγο. Πάμε πιο κάτω. Κοιτάξτε. Το ψωμί αλλάζει σχήμα. Φρατζόλα. Έχουμε εκεί ένα καταπληκτικό πανί, το άσπρο στη ζωγραφική αυγά δίπλα.
Πάμε λίγο κάτω. Κοιτάξτε εκεί, το ψωμί και τα λαμάσκινα. Πάμε λίγο κάτω. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε την ομορφιά. Το ψωμί ανοιγμένο στη μέση, έτοιμο να δεχτεί όλα αυτά. Αν μπορούσαμε να δούμε την ομορφιά, αυτός είναι ο Φλέγκελ. Είναι από τις μεγάλες προσωπικότητες, από τους μεγάλους ζωγράφους και σαν ζωή και σαν κοινωνική συμπεριφορά και σαν ζωγράφος στην εποχή του. Με αυτούς ξεκινάει αυτή η διαφάνεια στο αντικείμενο. Θα δείτε αυτό το ποτήρι, αν μπορούσαμε να το δούμε καθαρά, θα μπορούσαμε να δούμε το πίσω μέρος του ποτηριού. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε το νούμερο του slide, το νούμερο είναι κάπου λέει. Δεν μπορεί. Δεν πειράζει, μην ασχοληθούμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Η ίδια ενότητα. Πάμε στην απόλαυση του ψωμί. Μπαίνουμε τώρα σε μια εποχή που δεν μιλάμε καθόλου για αυτούς τους ανθρώπους. Μιλάμε για τους αυτούς που μπορούν να απολαύσουν. Και βλέπετε ότι το πλούτος πάντα συνδεόταν με τον αστακό, με τα στρίδια, με τις αρχιβάδες. Προχωράμε. Και εδώ το είχε, μια ρέγγα. Ρέγγα ψωμί. Και εδώ. Αυτό είναι ένα έργο του Σεζάν. Και σταματάμε εδώ γιατί βλέπετε πόσο πολύ αλλάζει η ζωγραφική. Και πόσο η νεκρή φύση πια γίνεται ζωντανή. Μέχρι τότε ήταν απεικόνηση. Ήταν μια σχεδόν φωτογραφική ζωγραφική. Τόσο ρεαλιστική που ξεπερνούσε τα όρια. Εδώ ο ζωγράφος κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Το αποτέλεσμα όμως, η ελευθερία του είναι ότι δίνει σε όλους να καταλάβουν ότι αυτό είναι μια νεκρή φύση. Έχει φύγει από το καλάθι, είναι απλωμένη πάνω σε ένα σεντόνι. Βλέπετε πάλι το άσπρο. Πόσο σημαντικό είναι σε σχέση με όλα τα άλλα στη ζωγραφική. Είναι πολύ καθοριστικό και πολύ λίγοι ζωγράφοι κάνουν άσπρο. Αυτό είναι ο Μονέ, ο οποίος δεν έκανε νεκρές φύσεις πολύ συχνά. Το ξέρετε από τα λουλούδια, τους κήπους και όλα αυτά. Κοιτάξτε εδώ τι μπορεί να κάνει ένας μεγάλος ζωγράφος. Κοιτάξτε το ψωμί, πόσο λίγο ζωγραφισμένο είναι. Λίγο. Τελείως διάφανο, σαν να είναι φτιαγμένο όχι με λάδι, αλλά σαν να είναι φτιαγμένο με χρώματα του νερού. Και έχει έναν όγκο, ανεξάρτητο από όλο το άλλο, που έχει μια, όλο το έργο έχει μια τάση να το δείτε προς τα πάνω, σαν να θέλει να φύγει από το πλαίσιο του. Αυτός είναι ένας ανεξάρτητος μόνος του όγκος. Πάμε πιο κάτω. Αυτό είναι ένα έργο του Van Gogh, πρώην μου. Ψωμί δεξιά και όλα τα καλά του Θεού αριστερά. Πάμε πιο κάτω. Πικάσο. Πάμε πιο κάτω. Αγνώστου. Το έχω βάλει γιατί. Γιατί βλέπετε ότι το ψωμί έχει μια άλλη διάταξη. Βγαίνει έξω από το χώρο πια. Έχει ένα φως που το κάνει και γίνεται τεράστιο, πάρα πολύ μεγάλο. Και έχει όσο και το μαχαίρι και το κόβι, έχει την ίδια σημασία. Πάμε πιο κάτω. Αυτό είναι ένα έργο του Σεζάν. Του 1866. Ένα πρώιμο έργο. Μπροστά είναι το χειρομέρι και πίσω είναι το ψωμί. Δεν καλό φαίνεται εδώ. Όλο μαζί είναι σαν ένα. Αλλά και τα δύο έχουν την αίσθηση ότι θες να τα βουτήξεις. Αν το δείτε δηλαδή στην πραγματικότητα αυτό το έργο, νομίζω ότι θες να το βουτήξεις. Πάμε πιο κάτω. Σταματάω εδώ. Είναι τρία έργα σταδιακά, οι επόμενες εικόνες. Είναι και τα τρία του Νταλή. Τον Νταλή τον ξέρουμε αλλιώς. Τον έχουμε συνηθίσει αλλιώς.
Δείτε τι έχει κάνει εκεί. Αυτό που σας έλεγα με το άσπρο πανί, το τραπεζομάγειλο, τι σημαντικό είναι για τους ζωγράφους. Δημιουργεί ένα επίπεδο που ξεχωρίζει το κάτω μέρος του πίνακα με το πάνω μέρος του πίνακα. Είναι σαν αυτό που φτιάχνει, που θα ήθελε να αιωρείτε, το βάζει πάνω σε ένα υφασμάτινο σύννεφο. Πάρει το ψωμί, δηλαδή, μέσα από τη σύγχρονη ζωγραφική, παίρνει την παλιά του έννοια, το παλιό του νόημα. Είναι το άγιο ψωμί. Εδώ, λοιπόν, περνάμε και στην επόμενη εικόνα. Αυτό το ψωμί το ζωγράφισε ο Νταλή την τελευταία μέρα του πολέμου, ξέροντας ότι την επόμενη, το 45, επίσημα αναγγέλλεται η λήξη του πολέμου. Αυτό το ψωμί, λοιπόν, το κάνει για να δείξει, και υπάρχει και ένα κείμενο γι' αυτό, ότι πια το ψωμί μπορεί να το φάει ο κόσμος. Είναι για όλους. Περνάει όμως ο καιρός, αλλάζουν τα πράγματα και επανέρχεται το ψωμί μαζί με το ψάρι, που είναι τα σύμβολα της θρησκείας, και εδώ πια 10 χρόνια μετά ο Νταλή τα αμφισβητεί. Αρχίζει η εποχή η σουρεαλιστική του. Πάμε παρακάτω. Ένας σύγχρονος πίνακας από το ΜΟΜΑ της Νέας Υόρκης είναι ο Χάτλι Μάτσιν. Πάμε παρακάτω. Πικάσο. Πάμε παρακάτω. Αν Βάλαγκερ. Πάμε και στα επόμενα. Θέλω να το δείτε αυτό το έργο. Να πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο. Στο επόμενο. Και να ξαναγυρίσουμε πίσω. Αν γίνεται. Υπάρχει μια ομάδα καλλιτεχνών στην Αμερική που λέγεται η ομάδα 365. Αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν, παίρνουν ένα ψωμί ή ένα φρούτο ή κάτι άλλο και το ζωγραφίζουν επί 365 μέρες το χρόνο. Βλέπουν δηλαδή το πώς αυτό χαλάει, σαπίζει, κόβεται, καταναλώνεται και κρατάνε ένα καθημερινό ζωγραφικό ημερολόγιο. Αυτή η ζωγράφος είναι μια από αυτούς. Έτσι δηλαδή ξεκινάει και σιγά σιγά στα άλλα έργα που θα δούμε, όπως εδώ και εδώ, σιγά σιγά το ψωμί τελειώνει. Αυτός είναι Πορτογάλος, καλλιτέχνης. Κοιτάξτε πόσο μπορεί να θυμίζει αυτό, αν το σκεφτεί κανείς, και μια τομή νεκροκεφαλής. Πάμε πιο κάτω. Και αυτή είναι από το ίδιο, από το 365. Εδώ θέλω να σταματήσω. Και τελειώνω, δεν θα σας απασχολήσω. Άλλο τρία έργα έχω να σας δείξω. Αυτός είναι ο David Βαδιάνοβιτς. Αυτό είναι από το ΜΟΜΑ της Νέας Υόρκης, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης. Είναι ένα γλυπτό. Και εδώ βλέπουμε πια, μπαίνουμε στην ιστορία της τέχνης, στον τομέα της τέχνης, που για να δούμε ένα έργο χρειαζόμαστε και ένα κείμενο δίπλα. Που δεν είναι κακό, αλλά είναι και αυτό σημαντικό. Και αυτό είναι σπουδαίο. Απλώς κανείς δεν γεννιέται γνωρίζοντας. Όλοι θέλουμε κάποια βοήθεια για να καταλάβουμε, για να κατανοήσουμε τα πράγματα. Όταν λοιπόν πάει κανείς να δει αυτό, επειδή το έχω δει και μου έχει τύχει και εμένα μπροστά μου να δω αυτό ή κάποιο άλλο παρόμοιο έργο, τον κόσμο το κοιτάει καταρχήν με απορία. Κατά βάθος ξέρω ότι στους ανθρώπους αρέσει. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, μπορεί να μην βγάζουν άκρη γιατί αυτά τα δύο ψωμιά, οι κλωστές, τι προσπαθεί να πει ο καλλιτέχνης που λέμε. Είναι όμως μια σύγχρονη έκφραση και αν σκεφτείτε ότι από αυτό μπορεί να λείπει ένα βασικό κομμάτι, το ψωμί αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μέρος του ανθρώπινου σώματος. Θα μπορούσε να είναι μια λαβωμένη κοινωνία, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Εκεί λοιπόν το ψωμί παίρνει ένα συμβολικό χαρακτήρα, αλλά πάντα ξεκινάμε και καταλήγουμε σε αυτό. Και το ψωμί είναι η αρχή και το τέλος των πραγμάτων. Και μπαίνουμε σε έναν καλλιτέχνη που τον ξέρετε όλοι. Είναι ο Σπύρος Βασιλείου, για να μιλήσουμε και λίγο για Έλληνες. Είναι ο Σπύρος Βασιλείου,
είναι από την καθαρή Δευτέρα, βλέπετε τη Λαγάνα. Βλέπετε όλη τη χαρά της Ελλάδας, είναι εκεί αποτυπωμένη. Πάμε στο επόμενο. Ένας καλλιτέχνης που έχει ζωγραφίσει τα ψωμιά, σωλήφα. Όχι όλα, αυτό, ένα ψωμί είχε, αυτό, ο Γύζης. Και βλέπετε τι ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει ένα γλυκό με σοκολάτα. Μία γκοφρέτα, τι είναι αυτό, με ένα γλυκό άλλο, μιλφέγγι εποχής. Και το ψωμάκι. Το οποίο δεν είναι ένα οποιοδήποτε ψωμί φούρνου, είναι ένα περιποιημένο ψωμί, καλύτερο, άσπρο. Πάμε παρακάτω. Εδώ έχουμε τον Γιάννη Παπαγιάννη, τον ξέρετε όλοι, είναι ένας καλλιτέχνης Ιππειρώτης, ο οποίος ως ολίγη, για να πει όλοι ότι είναι, να πω ότι είναι ο μοναδικός, αλλά και ως ολίγη καλλιτέχνης, έχει τόσο πολύ ασχοληθεί με την, όχι παράφραση, αλλά με το πέρα από την παράδοση, δηλαδή κάτι πολύ απλό, πολύ αναγνωρίσιμο. Πολύ κοινό, όπως είναι το στοιχείο αυτό το ανθρώπινο πίσω, που μπορούμε να το δούμε σχηματοποιημένο σε ένα χαλί, σε ένα κυλίμι, σε ένα κέντημα, σε μια ποδιά. Αυτός το κάνει ένα στιβαρό, σημαντικό, γλυπτικό έργο και μπροστά βάζει τα ψωμιά, τα οποία δεν είναι αληθινά. Τα ψωμιά είναι φτιαγμένα από πυλό, ψημένα και τα έχει αποδώσει με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο. Και τελειώνουμε με ένα σύγχρονο ζωγράφο από τη συλλογή του Γιώργου Γιατζόβη. Είναι ο Χρήστος Μποκόρος. Και αυτός είναι ένας ζωγράφος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την επιφάνεια, την πολύ απλή, τη λία, και βάζει πάνω ένα ψωμί ή ένα πανί, δείγμα μιας απέραντης μοναξιάς, αλλά και μιας απέραντης πνευματικότητας. Απέραντης πνευματικότητας. Τελειώνω εδώ, δεν θα σας κουράσω άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ξαναλέω, η αντιμετώπιση, η προσέγγιση μου είναι καθαρά συναισθηματική και μέσα από την τράπεζα του μυαλού μου. Ελπίζω να σας κουράσω. Να είστε καλά. Καλή ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μανιατάκη, μήπως θα θέλατε να απευθύνετε δύο λόγια. Σε χαιρόμαστε. Αν θέλετε. Καλησπέρα και από μένα. Ομολογουμένως, όταν με κάλεσε ο κύριος Τάκης Ιωαννίδης για τη σημερινή συνάντηση, είδα στην πρόσκληση υπήρχε η κυρία Καμιλάκη. Και θέλω να πω ότι έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν σε αρκετές δραστηριότητες, αλλά ομολογουμένως σήμερα με εξέπληξε. Θα σας πρότεινα, κύριε Καμιλάκη, να κανονίσουμε με το Μανιατάκη Ίδρυμα μία δική σας ομιλία. Γιατί. Να σας πω ακριβώς, εγώ είμαι πρόεδρος του Μανιατάκη Ιδρύματος. Το Ίδρυμα αυτό δραστηριοποιείται τελευταία χρόνια, 6-7 χρόνια. Το ιδρύσαμε εγώ με τη γυναίκα μου, με σκοπό. Είναι ίδρυμα διαφορετικό από τα ιδρύματα που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Θέλαμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας περιοχής. Και ως παράδειγμα, πήραμε μια περιοχή, την οποία την γνωρίζω πολύ καλά και γιατί έχω γεννηθεί εκεί, την Κορώνη της Μεσσηνίας. Και προσπαθήσαμε ακριβώς να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσα από τρεις πυλώνες, όπως είπε η κυρία Καμιλάκη. Πρώτον, από το κοινωνικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό. Και θέλαμε μέσα από αυτούς τους τρεις πυλώνες τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να τα αναδείξουμε και να τα διεθνοποιήσουμε.
Δεν θέλω να σας κουράσω τόσο. Θα σας πω μόνο ένα, το κομμάτι που λέγεται διεθνοποίηση. Το οποίο συμπίπτει ακριβώς και με την ομιλία της κυρίας Καμινάκη. Καταφέραμε και περάσαμε στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO την μεσογειακή διατροφή. Η μεσογειακή διατροφή είναι αυτό που μας εξήγησε σήμερα η κυρία Καμινάκη. Και εκπροσωπείται η Ελλάδα σήμερα από την κορώνα. Ήτανε 4 χώρες, η Ιταλία, η Ισπανία, το Μαρόκο, η Ελλάδα και κάθε μία χώρα εκπροσωπείται από μία κοινότητα, από ένα δήμο. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται η κορώνα. Και πολύ βεβαίως, όταν ακούν μεσογειακή διατροφή, συγκεντρώνεται στο διατροφικό μοντέλο. Αλλά είναι περισσότερο πολιτισμικό και πολιτιστικό και λιγότερο το διατροφικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω την δουλειά που κάνετε. Εγώ γνωρίζω αρκετά για την εστία από τον κύριο Ιωαννίδη και θέλω έτσι να συνεχίσετε το έργο σας και να μας καλείτε και εμάς. Επίσης, ήταν θαυμάσια η δουλειά που είχε κάνει η κυρία με το ψωμί. Η κυρία Κυπρέου. Και εσείς, κύριε Πρωτοπούλου, συγχαρητήρια, διότι, από ό,τι κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε, είναι η ψυχή. Δεν έχω κάνει. Είναι η ψυχή, διότι ακριβώς αυτού της εστίας και εύχομαι έτσι να συνεχίσετε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ και που με καλέσατε και στο Βήμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα από το Βήμα αυτό να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Εστίας, τον κύριο Καλογείτονα, που πάντα στάθηκε στο πλευρό της Εφορίας Μουσείων, τη Γραμματεία της Εστίας, την Μαρία, τις δύο συνεργάτηδες μου στην Εφορία Μουσείων, την κυρία Συρίου Μαγδαληνή και Γιανακοπούλου Μορφούλα, αλλά και το σύζυγό μου που μας βοηθάει και μας στηρίζει σε κάθε μας προσπάθεια, όσο χρονοβόρα κι αν είναι αυτή, που με αναγκάζει να λείπω πολλές ώρες έξω από το σπίτι. Ευχαριστώ όλες τις φίλες και φίλους που με προθυμία έφεραν για την έκθεση όσους θησαυρούς είχαν στο σπίτι τους, φυλαγμένους σαν ακριβά θυμητάρια γιαγιάδων και προγιαγιάδων. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που αφήσατε τη θαλπορή του σπιτιού σας και ήρθατε να μας συμπερασταθείτε στην προσπάθειά μας. Στις κρίσεις σας παρακαλώ να αναλογιστείτε ότι είναι η πρώτη μας φορά που σαν Εφορία Μουσείων διοργανώνουμε μία έκθεση και ζητούμε την επίοικιά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι. Η έκθεση, ξέχασα, μήπως κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Όχι.